Τελειώσαμε το διάλειμμα. Μιλάμε σήμερα για πρώτη φορά για τη δεύτερη ενότητα που λέγεται Τυρινία Προϊστορική Δυτική Μακεδονία. Ή αργότερα αυτή η προϊστορική ονομάστηκε Άνω Μακεδονία και τώρα πια λέγεται Δυτική Μακεδονία, με κάποια ενδιάμεσα διαστήματα που κάποιο μέρος από αυτή τη περιοχή λεγόταν και η Μαθία. Βεβαίως υπήρχαν και τα βασίλεια, τα οποία χώριζε την Δυτική Μακεδονία. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ρίχνουμε βάρος αυτή τη στιγμή την εποχή που υπήρχε η Τήρισσα και ο βασιλεύς Έλλημος στην περιοχή, σε αυτή που λέμε εδώ στην Κοζάνη. Αυτά τα λέει ο Θουκυδίδης που μιλάει για τον βασιλέα των Τυρινών και εγώ η πρώτη φορά, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές, είδα αυτή την αναφορά στο βιβλίο του αείμνηστου δάσκαλου Κώστα Σαμπανόπουλο, το οποίο είχε βγάλει το 1974 και αναφερόταν στην Αιανία, και εκεί έλεγε η Αιανία και την Ελίμια. Η Ελίμια ιδρύθη από το βασιλεία των Τυρινών που κατοικούσε στην προϊστορική πόλη Τήρισσα. Και αναφέρονταν στις πηγές που μια βασική πηγή του ήταν ο Στέφανος Βυζάντιος, που είπα προηγουμένως ποιος ήταν. Και επίσης ο Θεοδοκηδίδης, ο οποίος θεωρεί ότι οι Ελλημιώτες δεν έχουν ενθεί κάπου αλλού. Αυτά κάνει αναφορά στο βιβλίο του Κώστα Σαμπανόπουλο, αλλά ήταν γνήσιοι Μακεδόνες, κάτοικοι αυτής της περιοχής. Έτσι το γράφει, αλλά Μακεδόνες το 1150 δεν υπήρχαν στην περιοχή, εδώ κοντά στο κέντρο ήταν ανάμεσα στα σύνορα, στην Εστιότητα, όπως λένε οι Μακεδνοί, και ύστερα ήρθαν στην Οριστίδα, στην Οριστιάδα, Κύπρος το 800-900 π.Χ. Και κατοικούσαν στην προϊστορική πόλη της Ελλημιώτητας Τήρισσα. Αυτή ήταν η αιτία να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε την Τυρινία και να μας επιβεβαιώσει ότι το θέμα Τήρισσα, γιατί την Τήρισσα από την ονομασία την είχαμε βρει πριν διαβάσουμε τον Σαμπανόπουλο, μέσω των χαρτών τις οποίες σας είχαμε πει. Υπάρχει ένα λεξικό το οποίο έχει τυπωθεί πάρα πολύ παλιά, η Σουίδα, η Σούδα. Έχει 30.000 λήματα, μιλάμε για κάπου στο 10ο αιώνα. Υπάρχει στη βιβλιοθήκη της Κοζάνης, ήταν δώρο του Πόποβης, είπε ο Παγιανούση, όταν πέθανε το 1855-58 κάπου εκεί μέσα, που έχει αρκετά πράγματα. Αυτό το λεξικό όμως, επειδή είναι πολύ παλιό βιβλίο, είναι αδύνατο κάποιος να το προσεγγίσει, γιατί αν το πιάσει στα χέρια, δεν αποκλείεται να κάνει και ζημιά. Σας είπα προηγουμένως ότι οι πηγές μας πολλές φορές είναι το διαδίκτυο και οι ψηφιοθήκες. Δεν μπορούσαμε στη βιβλιοθήκη της Κοζάνης να το πάρουμε στα χέρια μας, αλλά ψάχνοντας είδαμε ότι το ολόκληρο αυτό το βιβλίο υπάρχει στις ψηφιοθήκες, μπορείς να βρεις οποιοδήποτε λίμα θέλεις που υπάρχει εκεί μέσα και να το διαβάσεις και να δεις τι λέει. Σούδα λοιπόν, ένα λεξικό το οποίο υπάρχει εδώ και 1000 τόσα χρόνια και σε αυτό να τη γράφει καταρχάς για την ίδρυση της πόλεως της Αιανής. Νομίζω ότι, βλέπετε, κάναμε αυτή την κάρτα, βάζαμε ένα βιβλίο πώς είναι, γιατί νομίζω ότι έχει τυπωθεί σαν βιβλίο, λεξικό Σουίδα ή Σούδα, έχει διάφορες ονομασίες και λέει Αιανή, πόλης Μακεδονίας, το βλέπετε από πάνω, από Αιανού παιδός Ελίμου, βασιλέως των Τυρινών, μετικήσαντος εις Μακεδονίαν, το εθνικό Αιάνεως. Ώστε έτσι, σύμφωνα με αυτές τις ιστορικές πηγές, ιδρυτής της πόλης Αιανής υπήρξε ο ήρωας Αιανός, αυτά που τα έχουμε ξαναπεί, ο ιός του επίσης μυθικού ήρωας Ελίμου, βασιλέως των Τυρινών, που έκτισε την πόλη Ελίμια, πρωτεύουσα της Ελλημιότητος, και από κάτι στη λέξη Τυρσινία γράφει ίσον χώρα, και στη λέξη Τυρσής, που έχουμε πει όταν προσπαθούσαμε να δώσουμε εξήγηση στο όνομα της Τήρισσα, ο περίβολος του τείχους κατά τον Ξενοφόντα. Αυτά λέει το λεξικό αυτό. Τυρσής έχουμε πει με παράφταση Τυρσής, Τήρισσα. Έχει βγει αυτή η λέξη. Και αυτά τα υπόλοιπα που γράφει για το βασιλέα των Τυρινών. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα για αυτό το λεξικό, πάντως είναι ένα λεξικό που μπορεί κανένας να καταφύγει. Σας λέω, μπορεί αν γράψει τη λέξη Σουίδα ή Σούδα και ό,τι ψάχνει για κάποιες παλιές εποχές, μπορεί να βρει από εκεί μέσα αυτό που ψάχνει και
από ό,τι έχω διαπιστώσει από πολλούς, θεωρείται ένα αξιόπιστο λεξικό. Από εκεί και πέρα έψαξα την εγκυκλοπαίδεια δομή. Δεν ξέρω αν έχουμε... αυτό εδώ είναι. Εγκυκλοπαίδες που ήταν εύκολο να ασχοληθώ, γιατί τις έχω, σας είπα, στα χέρια μου. Γράφει, κατά λέξη, Τυρινία είναι περιοχή της Βόρειας Ιταλίας. Και σας είχα δείξει εκείνο το χάρτη, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει και ένας δεύτερος, πρέπει να το έχουμε μετά από αυτό εδώ. Τυρινικός, έχει και αυτή τη λέξη Τυρινικός, γιατί υπάρχει η Τυρινική θάλασσα που είναι ανάμεσα στην Κορσική, κατεβαίνει μέχρι τη Σικελία και την Ιταλία, τον κεντρικό κορμό. Και γράφει επίσης Τυρινικός, αναφέρεται αυτό που αναφέρεται στην Τυρινία ή τους Τυρινούς αρχαίους κατοίκους της Ιταλίας. Πάμε στο άλλο το λεξικό παιδεία, το οποίο όταν γράψεις τη λέξη αυτή μας παραπέμπει στη λέξη Ετρούσκη, Τυρινή Ετρούσκη, ένας από τους πιο σημαντικούς λαούς της προρωμαϊκής Ιταλίας, που ανέκτηξε σπουδαίο πολιτισμό και επηρέασε τον πολιτισμό της Ρώμης στα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της. Οι Ρωμαίοι τους ονόμασαν Ετρούσκους, βγάζουμε και τις φωτογραφίες, και Έλληνες Τυρινούς ή Τυρσινούς. Και προχωράμε, να βγάζουμε τις φωτογραφίες. Οι Ετρούσκοι έκτιζαν πόλεις σε ψηλά σημεία και γύρω-γύρω τα περικυκλώναν με τείχη. Και βλέπετε κάποια τείχη. Οι ναοί, αυτά που είπα στην αρχή λιγάκι, έμοιαζαν με τους ελληνικούς. Βλέπετε το ρυθμό που έχει ένας ναός τέτοιος. Και το αλφάβητο έμοιαζε με τους ελληνικούς. Οι ίδιοι πήραν το αλφάβητο από τους Έλληνες. Αυτά τα λέει η εγκυκλοπαίδεια παιδεία. Έμοιαζε με τους ελληνικούς, το αλφάβητο έμοιαζε με το έλεγχο. Και βρέθηκε αυτή η πλάκα στη Λίμνο, η οποία βλέπετε, μιλάει για Τυρινούς. Βλέπετε ότι υπάρχουν στοιχεία ελληνικά. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε για αυτά. Μιμήθηκαν στην κεραμική τους Έλληνες και υπάρχουν κάποιοι φούρνοι που υπάρχουν εκεί και είναι αντίστοιχοι που υπάρχουν και εδώ. Προχωράμε. Τα αγγεία για αυτά έχουμε μιλήσει. Και η ακμή αυτού του κράτους, των Ετρούσκων, τοποθετείται τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα. Προσέξτε. Μιλάμε ότι η Τύρισσα και εκεί που ήταν η Τυρινία και ήταν ο βασιλεύς Έλεμος είναι 1130 π.Χ. Η ακμή αυτή της πόλης είναι γύρω στο 600 π.Χ. Έχουμε μια διαφορά 500 με 600 ετών. Και βεβαίως η έναρξη και η ύπαρξη αυτής της περιοχής, όταν θα ψάξουμε αργότερα θα το δείτε, ότι κάπου εκεί στο 850 μετά τους Τροϊκούς πολέμους εμφανίζεται. Ενώ η Τύρισσα της εποχής του Ηλίμου είναι περίπου σύγχρονη με ό,τι συνέβη στην Τροία. Και λέει όλα αυτά τα οποία είπε πριν για τους Ετρούσκους και πάμε σε μια άλλη εγκυκλοπαίδεια, να φύγουμε και αυτή τη φωτογραφία αφού δούμε 2-3 φωτογραφίες που υπάρχουν τα αγγεία αυτά των Ετρούσκων και η κεραμική τέχνη, υπάρχουν αντίστοιχα ελληνικά και βλέπετε σε αυτό το χάρτη πού είναι η Λιδία, βλέπω εκείνο το τετράγωνο, πού είναι η Λίμνος και βεβαίως περίπου στο μέσον εκεί που είναι η Μακεδονία, πριν τη μεριά που είναι η Κοζάνη, ξέρουμε την τοποθεσία, βρίσκεται η Τύρισσα. Στο λεξικό του Πάπυρου Λαρούς, στη λέξη Τυρινός, η ελληνική και η ιταλική μυθολογία μιλάει ότι Τυρινός ήταν ένας γιος του Άτεος. Τον έχουμε δει αυτό το όνομα, όταν κάποια στιγμή μιλούσαμε για τη θρησκεία την Κυβέλη και μιλούσαμε για έναν αγαπημένο που είχε η Κυβέλη και τα λοιπά και είχε τον Άτη που ήταν από εκείνη την περιοχή της Λιδίας και μάλιστα βλέπουμε πολλές επτίβιες στήλες ή αγάλματα της Κυβέλης στην περιοχή μας και είχα εκφράσει τότε την απορία «Μα Κυβέλη είναι η αρχαία αρέα των Ελλήνων, τι δουλειά έχει εδώ». Από ό,τι βλέπετε αρχίζουμε, ξεκουρτυλίγεται το κουβάρι και φτάνουμε να αρχίζουμε να συζητιέμαι με εκείνο ότι είναι γιος του ήρωα Ηρακλή και συνδέεται και με τον Ενία και επίσης ότι ο γιος του Ηρακλή, ο οποίος ήταν απόγονος ή ήταν ένας τηλεφός, έχουμε τηλέφος
Για να δείξουμε κάποιες φωτογραφίες που έχουμε από τον Ηρακλή. Αυτό που είπαμε στην αρχή, όπως πάμε και άλλες φωτογραφίες, γιατί δεν είναι να μιλάμε για λεπτομέρεια για αυτά τα θέματα. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε περισσότερο. Βλέπετε, υπάρχουν ορισμένα ανάγλυφα, υπάρχουν κάποιες. Εδώ σταματάει. Αυτή είναι η Ηρακλειδής και αυτό δεν θα το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το γενεολογικό δέντρο, πώς ξεκινάει από το Δία, πώς φτάνει στον Ηρακλή, ποια είναι τα παιδιά του και πώς αυτά τα παιδιά του. Εξάλλου, οι Ηρακλειδείς κάποτε κατέβηκαν από τη Δυτική Μακεδονία και κατέκλυσαν κάτω την Νότια Ελλάδα. Είναι θέματα τα οποία θέλουν χρόνο, θέλουν άλλες συνθήκες για να μπορέσουμε να πούμε περισσότερα. Εμείς απλώς εδώ ψάχνουμε να βρούμε τη λέξη Τυρινός και Τυρινία και από ό,τι βλέπετε μέχρι τώρα μας μπερδεύουν και οι περισσότεροι μιλάνε για την Τυρινία που υπάρχει στην Ιταλία. Δεν υπάρχουν στα λεξικά, δεν έχει ψάξει κανένας ποτέ για τίποτα. Από εκεί και πέρα, να φύγουμε και από αυτό το χάρτη, είναι η Λιδία, η οποία κάποια στιγμή ήταν πολύ μεγάλο κράτος και βλέπετε και στη γωνία εκεί επάνω που είναι η Τρία και δεν είναι τυχαίο ότι πάνω από την Πυρουβία, πάνω από το Σαραντάπορο δηλαδή, όλοι αυτοί που κατοικούσαν είχαν ταχθεί με τους Τρώες και όχι με τους άλλους Έλληνες. Γιατί και οι Τρώες, έχουμε πει και άλλη φορά ότι ήταν Έλληνες και ήταν και από αυτές τις περιοχές και επόμενο ήταν να είναι και σύμμαχοι. Πάμε τώρα και στη διαδικτυακή κυκλοπαίδεια. Τυρινός έχει εκεί πέρα προσπάθει να το μεταφράσω. Μιλάνε και εδώ, για να μην σας μπαίνω σε λεπτομέρειες, κρατάμε αυτό εδώ. Μιλάνε για τη Λιδία, μιλάνε για την Τυρινική θάλασσα, πώς πήγαν εκεί. Και γενικά υπάρχει γενική εντύπωση ότι... Να το σταματήσουμε εδώ. Και όταν φτάσουμε εδώ θα σας πω πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε. Και γενικώς, όταν όμως φύγαμε από εκεί και πήγαμε, αφήσαμε την Ιταλική, μια διαδικτική πύλη της Ιταλίας και πήγαμε στην Εγγλέζικα, δείτε τι βρήκαμε. Γι' αυτό αφήνω αυτό το χάρτη. Εκεί που γράφει στη λέξη Τυρινή. Και από ό,τι είδα τη βιβλιογραφία κάτω, από κάτω γράφαν διάφοροι φιλόλογοι κτλ. Γιατί πάντοτε όταν πας σε ένα λίμα, αν δεις από κάτω τη βιβλιογραφία για να δεις τη σοβαρότητά της, θα δεις ποιο πήρε και τα έγραψε. Γιατί μπορεί κάποιος να γράψει παραμύθια. Γράφει επάνω. Με το όνομα Τυρινή αναφέρονται Τυρινή εντός παρενθέσεως Μακεδονία, προελληνικός πελασγικός λαός της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό το βρίσκεις στο εγγλέζικο, στο ελληνικό δεν το βρίσκεις. Η δεύτερη λέξη που δίνει για ερμηνεία που δίνει για τους Τυρινούς, λέει Τυρινή εντός παρενθήσεως Ιταλία, λαός καταγόμενος από Τυρινούς Μακεδονίας, που κατοίκησε στην Ιταλική Χερσόνησο, η γνωστή ως Ετρούσκη. Είναι η πρώτη φορά που είχαμε δει, ψάχνοντας να βρούμε ποιος είναι ο σύνδεσμος αυτός της Τυρινίας με τους Ιταλούς και τους Ετρούσκους, εκείνες οι Ιταλίες με αυτή την Τυρινία και πέσαμε πάνω σε αυτό το λεξικό το οποίο λέει και μάλιστα λίγο πιο κάτω έχουμε ένα χάρτη της Τυρινίας, της Ιταλικής. Κάπου εκεί κάτω που είναι το πορτοκαλί λέει οι Έλληνες, γιατί υπήρχαν ξέρετε πολλές μετακινήσεις. Και δίπλα έχουμε αυτό το κείμενο που βρήκαμε από το Αμερικάνικο βιβλίο. Ψάχνοντας να βρω στη βιβλιογραφία ποιος λέει αυτά τα πράγματα και μπορεί να είναι παραμύθια, βρήκαμε αυτό το βιβλίο που δείχνουμε αμέσως μετά. Λεξικών ελληνικό, αγγλοελληνικό. Πάμε στην άλλη φωτογραφία να το δούμε. Αυτό νομίζω ότι έχουμε ακόμη μια φωτογραφία. Γιατί ήταν... Όχι, πάμε πίσω πάλι. Λέει, Χέντρι Τζόρτζ Λίντελ, Ρόμπερ Σκοτ, ένας Έλληνας, Εγγλής λεξικό, Αγαμέμνων και αναμένει, λέει τις παραγραφές, σε ποια αρχαία κείμενα μάλλον έχει ψάξει αυτός για να γράψει αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι αγγλοελληνικό λεξικό, που αναφέρεται στην αρχαιότητα και είναι αυτό το βιβλίο το εξώφυλλο. Είχα ακόμα ένα εξώφυλλο, μάλλον ξέχασα να το βάλω, από άλλο βιβλίο, γιατί υπάρχει και δεύτερο βιβλίο που τι έκανα, πήρα τη βιβλιογραφία και αναζήτησα τα σχετικά βιβλία.
Και έτσι αυτομάτως πήραμε ένα θάρρος και λέμε δεν είναι μόνο οι Τρούσκοι, είναι η κυτρινή της περιοχής. Πάμε και στην ελληνική εγκυκλοπαίδεια, την αντίστοιχη, τη Wikipedia, στα ελληνικά. Γράφουμε τη λέξη Τυρινία και βρίσκουμε Τυρινία ή Ετρουρία, είναι αρχαία χώρα της Ιταλικής Χερσονήσου, η οποία πρώτον από μένα τον λαό που κατοικούσε σε αυτήν ονομαζόταν Ρασίνες ή Ροζένες, από δε τους Ρωμαίους η Ετρουρία ή Τουσκία και από τους Έλληνες και μερικούς Λατίνους συγγραφείς Τυρινία. Η χώρα αυτή βρισκόταν σχεδόν στον κέντρο της σημερινής Ιταλίας και εκτινόταν από τα Απένινα μέχρι το Τερνικό Πέλαγος, που περιλαμβανόταν μεταξύ Λιγυρίας ή Λιγιστικής και το όριο του ποταμικού Μάκρα, σημερινού Μπάγδα. Και λέει διάφορα μέρη που το οποίο δίνει το χαρακτηρισμό αυτής της περιοχής. Και την Τυρινία γράφει επίσης, στο ελληνικό λεξιλόγιο την διαρρέει ο ποταμός Άρνος, είναι αυτός που σας είπα της Φλωρεντίας, η οποία όταν σας είπα ότι έκανε ζημιές και κάνει, και πριν από 20 χρόνια πάλι ξανά γύρω στο 1998 κτλ. Έκανε και ισοπαίδωσε, υπάρχει κάτι παλιές γέφυρες και πάνω έχουν κάτι μαγαζάκια, το οποίο έτυχε να πάω όταν ήμουν φοιτητής. Και αυτά πέρασε το ποτάμι και διέλυσε, μιλάμε για μισιονικό κατασκευάσματα 300 ετών, πέρασε το ποτάμι και διέλυσε όλα. Και ήταν το σκάτο της Τοσκάνης κτλ. Και αυτούς μιλούσε. Τώρα, εδώ θα σταματήσουμε. Ναι, νομίζω συμπληρώσαμε την ώρα, δεν έχουν περιθώριο να πάμε και να μιλούμε για τι λένε οι αρχαίοι συγγραφείς, ο Ρεόδοτος και όλοι οι υπόλοιποι, ο ποιος από τους πιο Θουκυδίδες κτλ. Και θα πούμε τα υπόλοιπα στην επόμενη εκπομπή, αλλά θα επικεντρωθούμε σε τι αναφορά έκαναν οι αρχαίοι σε κείμενα, οι αρχαίες συγγραφείς σε διάφορα κείμενα που αναφερόταν στους Τυρινούς και τους Πελασγούς, γιατί η Τυρινή είναι η συνέχεια των Πελασγών, οι οποίοι υπήρχαν στην περιοχή του 3000 π.Χ. Μετά εμφανίστηκαν το ενδιάμεσο που ο καθηγητής Ανδριώτης λέει Πέλασγο-Τυρινούς, μετά η Τυρινή και μετά την Τυρινή όταν δημιουργήθηκε η Ελλήμια, μιλούμε για βασίλεια που έπιασαν εδώ στη Δυτική Μακεδονία και είχαν το βασίλειο της Ελλήμιας, της Ορεστίδος, της Λυγίστης, στη Φλόρινα, ο Ορεστίδος είναι στην Καστοριά, η Τυμφαία στα Γραβενά, η Ορδαία στην περιοχή του Πτολεμαίδος και λίγο πιο πάνω στην περιοχή του Αμυνταίου και έτσι όλη η Πελαγωνία λίγο πιο πάνω. Αυτά όμως στην πορεία της ιστορίας και των χρόνων που περνούσαν. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθούσατε σήμερα. Ελπίζω αυτό που θα παρουσιάσουμε από εδώ και πάνω να έχει ενδιαφέρον και να το παρακολουθήσετε. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε σήμερα.